Λοιπόν, ο Νίκος Αλέφαντος για μένα ήταν ένας ποδοσφαιρικός πατέρας, θα έλεγα. Τον ήξερα από πάρα πολύ μικρός, αλλά ευτύχησα τα τελευταία 10 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής να είμαι δίπλα με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Γιάννη Καρατζαφέρη στο ίδιο στούντιο. Τολμώ να πω ότι με τον Νίκο Αλέφαντο ήμασταν και είμαστε οικογένεια, όλο το ΑΡΤ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο το πλήγμα για όλο το ποδόσφαιρο η απουσία του Νίκου του Αλέφαντου, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη και όλο το team μας έμαθε ποδόσφαιρο, μας έμαθε ηθική, μας έμαθε να κοιτάμε τον άνθρωπο κατάματα και να μην αδικούμε ένας τον άλλον. Ήμασταν μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια και πραγματικά νομίζω ότι αυτό το δεκάχρονο πέρασμα από το επαγγελματικό μου κομμάτι παίρνει ένα τέλος άδοξα και θα το έπαιρνε μόνο θάνατος. Ο Νίκος Αλέφαντος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν του πήγαινε κόντρα στη γνώμη του, εκεί τα χαλάγαμε. Αλλά εκεί τα χαλάγαμε, αλλά μετά, πίσω από τις κάμερες, μου λέει: «Δεν πιστεύω να μου θύμωσες». Λέω: «Νίκο, μην είναι δυνατόν». Ήταν ατακαδόρος, ήταν εύστροφος, ήξερε ποδόσφαιρο και τολμώ να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που για να μείνει 10 χρόνια σε ένα κανάλι, πάει να πει ότι υπήρχε μία χημεία μεταξύ μας, το Γιάννη τον Καρατζαφέρη και τα παιδιά του ΑΡΤ. Πιάσαμε το ευαίσθητο σημείο, το ανθρώπινο του Αλέφαντο, το οποίο το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουν τον Αλέφαντο σαν μια παρουσία ποδοσφαιρική με τις ιδιοτροπίες του, τις ιδιορυθμίες του, τα καλά του και τα στραβά του. Εμείς είχαμε την ευτυχία να γνωρίσουμε τον άνθρωπο Αλέφαντο. Και ο άνθρωπος Αλέφαντος ήταν ιδιαίτερα γλυκής, ήταν ιδιαίτερα δοτικός και ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο Αλέφαντος στη συνεργασία του με εμάς ήταν πολύ συνεργάσιμος. Τώρα, γιατί δεν κατόρθωσαν οι πρόεδροι να το δουν αυτό, νομίζω εκείνοι χάσανε και όχι εμείς. Φταίει ίσως ο εκρηκτικός χαρακτήρας του. Κοίταξε, όταν έχεις έναν άνθρωπο σε μια δουλειά, ο οποίος είναι ταλαντούχος, αλλά έχει κάποια ιδιορυθμία, κοιτάς να πάρεις το ταλέντο του και όχι να του δώσεις να βγάλει την ιδιορυθμία του. Εμείς λοιπόν, μας δόθηκε η δυνατότητα να βγάλουμε το ταλέντο του Νίκου Αλέφαντου και να κρατήσουμε τα υπόλοιπα στο σιρτάρι. Εντάξει, αυτά.